Στην κατάμεστη αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Βόλου πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση για την παρουσίαση των πρώτων υποψηφίων με το ψηφοδέλτιο της Λαϊκής Αγωνιστικής Συσπήρωσης στο Δήμο του Βόλου. Είμαστε εδώ, περισσότερο έμπειροι και δυνατοί. Δίνουμε τη μάχη των εκλογών, τόνισε ο υποψήφιος Δήμαρχος Βόλου Απόστολος Ριζόπουλος, ο οποίος παρουσίασε συνολικά 109 υποψηφίους. Σηματοδοτεί μια πλατιά συσπήρωση, μια πλατιά συμπόρευση με το Κομμουνιστικό Κόμμα και με τη Λαϊκή Συσπήρωση ανθρώπων, οι οποίοι τα προηγούμενα χρόνια ήταν στην πρώτη γραμμή των αγώνων, στα σωματεία, ήταν στην πρώτη γραμμή υπεράσπισης των λαϊκών συμφερόντων. Αυτοί οι άνθρωποι αναγνωρίζουν ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα και η Λαϊκή Συσπήρωση ακριβώς όλο το προηγούμενο διάστημα, όπως θα κάνει και το επόμενο, θα συνεχίσει να δίνει αυτό τη σκληρή μάχη, αυτούς τους σκληρούς αγώνες για τα λαϊκά συμφέροντα. Και σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ένα μεγάλο αριθμό υποψηφίων για τις επόμενες εκλογές στο Δήμο Βόλου. Και αυτό το οποίο λέμε στον κόσμο είναι να μας εμπιστευτεί. Δεν υπάρχει λαϊκό πρόβλημα, δεν υπάρχει οτιδήποτε που να μην το σήκωσε η Λαϊκή Συσπήρωση, να μην το έθεσε θέμα το προηγούμενο διάστημα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Για πάρα πολλά ζητήματα οργανώσαμε αγώνες και κινητοποιήσεις. Ο κόσμος το γνωρίζει πάρα πολύ καλά αυτό το ζήτημα. Ο κύριος Ριζόπουλος άσκησε δρυμία κριτική στη Δημοτική Αρχή, προχώρησε σε απολογισμό δράσης της Λαϊκής Αγωνιστικής Συσπήρωσης στο Δήμο του Βόλου και ζήτησε ψήφο στο Κομμουνιστικό Κόμμα, τονίζοντας ότι δίνουμε τον αγώνα, συνεχίζουμε όλοι σαν μια γροθιά. Να μας εμπιστευτούν λοιπόν, να στηρίξουν με την ψήφο τους τη Λαϊκή Συσπήρωση, να βγουν στο Δημοτικό Συμβούλιο όσο το δυνατόν περισσότεροι σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπήρωσης. Αυτό θα δυναμώσει τον ίδιο τον αγώνα του λαού, τον ίδιο τον αγώνα των λαϊκών στρωμάτων. Και ακόμα να μην φοβηθεί να ανακηρύξει τη Λαϊκή Συσπήρωση και Δημοτική Αρχή. Έχουμε το παράδειγμα των 5 κομμουνιστών δημάρχων που υπερασπίστηκαν τα συμφέροντα των εργαζομένων εκεί που βγήκαν καλύτερα από τον οποιονδήποτε. Δώσανε και αυτοί τις μάχες τους εκεί να μας εμπιστευτούν, να σκεφτούν ότι αυτό πραγματικά θα προκαλέσει πανικό, θα προκαλέσει φόβους σε αυτούς που μας διοικούν, σε αυτούς που έχουν την εξουσία και εννοώ τους μεγαλοεπιχειρηματίες και το κεφάλαιο που κοιτούν και μέσα από την τοπική διοίκηση να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντά τους. Εμείς θα πάμε κόντρα σε αυτά τα επιχειρηματικά συμφέροντα, θα πάμε κόντρα στο να μετατραπεί και ο Δήμος σε νέο φοροπληκτικό μηχανισμό και θα στηρίξουμε, όπως είπα πριν, τα λαϊκά συμφέροντα παντού. Καλούμε λοιπόν τον κόσμο να ψηφίσει, να στηρίξει το Κομμουνιστικό Κόμμα, τη Λαϊκή Συσπήρωση σε όλες τις κάλπες, μια από το επόμενο διάστημα, όπως σας γνωρίζετε, θα έχουμε όλες τις εκλογές.